Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στο κλειστό του Απόλλωνα. Έχουμε κοντά μας τον MVP της αναμέτρησης, ο Κωνσταντίνος ο Σιτμιτζής. Συγχαρητήρια. Μια νίκη η οποία τελικά ήρθε με εύκολο τρόπο. Δεν ξέρω αν το περιμένατε αυτό. Όχι, δεν περιμέναμε η διαφορά να ανοίξει τόσο πολύ. Θεωρώ ότι έγινε αυτό λόγω ότι το πάρα πολύ σκληρό ξεκίνημα που κάναμε στην άμυνα. Ήμασταν πάρα πολύ συμπαγείς. Και μεταφέραμε το μήνυμα, ας πούμε, ότι από την αρχή, από πίεση ψηλά και βάλαμε δύσκολα στον αντίπαλο από την αρχή. Παίξατε στην αρχή με πολύ σούτ και γενικά σε όλο το παιχνίδι, πολύ σούτ από το τρίποντο. Είναι ένα από τα πλάνα του προπονητή σας στην φετινή σεζόν? Σίγουρα, είμαστε μια ομάδα που μπορούν να σουτάρουν πάρα πολύ και αρκετοί παίχτες και ψηλοί και κοντοί. Ο στόχος μας, ο πρώτος στόχος είναι να μοιράζουμε την μπάλα και να έχουμε πολλές επιλογές στην επίθεση. Από εκεί και πέρα βρίσκαμε κάποια ελεύθερα σουτ, γιατί υπήρχε αλτουρισμός σήμερα και τα παιδιά είχαν διάθεση να δώσουν την μπάλα ο ένας στον άλλον και τα σουτ που βάλαμε ήταν και ελεύθερα, δηλαδή ήταν και με καλές προϋποθέσεις. Μάλιστα. Πέτυχες 18 πόντους με 4 στα 7 τρίποντα, 3 στα 4 δίποντα. Μια πολύ καλή απόδοση και από σένα. Συνεχίζεις από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Εγώ αισθάνομαι πολύ καλά και φέτος έχουμε φιλοδοξίες όπως και πέρσι. Δεν καταφέραμε να πάρουμε ένα τίτλο. Ελπίζουμε φέτος να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί και με την έλευση του coach Σούμποτιτς, που είναι ένα τεράστιο όνομα, προσπαθούμε όλοι να μάθουμε καθημερινά και να γινόμαστε καλύτεροι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.